Πες μας πότε σας πετυχαίνουμε στο θέατρο Music Hall, τι μέρες. Στο θέατρο είμαστε επειδή Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, αλλά αυτές οι ρομάς με τις απεργίες που γίνανε και όλα αυτά, ναι, αποφασίσαμε τις Πέμπτες να μην ανοίγουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι και αυτήν την εβδομάδα δουλέψουμε Παρασκευή, Σάββατο και από την επόμενη που θα έχει μπει και το καλοκαίρι και ο κόσμος θα έχει πιο πολύ διάθεση και πιο ωραία διάθεση, mm-hmm, θα ανοίγουμε και τις Πέμπτες. Τέλεια. Άρα θα είμαστε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Τέλεια. Άρα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο σας πετυχαίνουμε στο θέατρο Music Hall. Μόνο στο θέατρο Music Hall. Και για το τέλος, έτσι θα σου κάνω μια πολύ ελαφριά τώρα ερώτηση, έτσι λίγο να ξαναεπιστρέψουμε. Δεν θα σου ξανακάνω άλλη δύσκολη ερώτηση. Από το Σεπτέμβριο και πάλι. Από το Σεπτέμβριο και πάλι. Θέλω να μου κάνεις μια πρόγνωση για Αλκαίο. Σήμερα είμαι τελικό Γιώργο Αλκαίο, 10 η ώρα, όπως γνωρίζεις. Σήμερα είναι αλήθεια. Σήμερα. Πότε το ήξερα. Είδες κάτι που έμαθες κάπου μένα. Είδες, και είμαι σε σκιάθρο και δεν έχω τη γαρά, δεν έχω τίποτα, το έχω αφήσει όλο. Έχεις κάνει την καλύτερη δουλειά. Η καλύτερη δουλειά είναι. Νομίζω, ναι. Επίστεψε με. Εμένα πονάει και λίγο αυτό το θέμα Eurovision. Όχι, πλακίτσα κάνω. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Γιώργος θα πάει πολύ καλά. Και θα πάει καλά γιατί το αγαπάει πολύ και είχε από την πρώτη στιγμή στόχο του το να βγει πρώτος, mm-hmm, το να κερδίσει και το έδειξε με τη δουλειά που έκανε. Mm-hmm. Έκανε πολύ καλή δουλειά, το δούλεψε πολύ το τραγούδι, mm-hmm, τη σκηνική του παρουσία. Είναι τελικός σήμερα, έτσι. Είναι τελικός, ο πρώτος ημιτελικός που συμμετέχει η Ελλάδα για να δούμε αν όντως θα προκριθεί. Σε άλλες χώρες. Τώρα νομίζω ότι αν μπει σε κλίκες χώρες που είναι κάποιες χώρες που είναι μεταξύ τους, νομίζω ότι θα πάει καλά, να ευχηθούμε να πάει καλά. Γιατί και ο Γιώργος θα αξίζει και επειδή είμαστε Έλληνες και στηρίζουμε πάντα την Ελλάδα. Νομίζω θα πάμε καλά. Άρα εντάξει, τώρα και να μην πάμε καλά, δεν υπάρχει. Ναι, δεν έγινε και τίποτα. Αυτό ξαναπέστω. Ο κόσμος ξέρει και βλέπει και κρίνει. Ξέρεις τι είναι, Ελένη, όμως, επειδή ο Έλληνας στην αρχή ξέρει πόσο. Οποιοδήποτε τραγούδι έτσι. Υποστηρίζουμε τα τραγούδια, λέμε το ένα και πόσο wow τραγούδι είναι και πόσο super είναι και το ένα και το άλλο. Ναι, ναι. Και αν δεν πάει καλά, οι ίδιοι άτομα που έχουν πει αυτά έχουν πει δεν ήταν καλό αυτό και πώς βγήκε έτσι και γιατί είπε το άλλο και γιατί... Αλήθεια, δεν είναι λίγο αλήθεια αστείο. Αλήθεια, αυτό συμβαίνει πολλά χρόνια και όταν μου κάναν την πρόταση από την εταιρεία και μου κάνω μάνα θα πάω στη Eurovision, mm-hmm, το σκέφτηκα αυτό πάρα πολύ να σου πω την αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι ο καλός ο καλλιτέχνης, το καλό τραγούδι, mm-hmm, δεν θα το κρίνουν και τόσο άσχημα. Απλά ξέρεις τι, νομίζω ότι έχουμε τόσο σημαντικότερα προβλήματα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θα ήταν χαζό να ασχοληθούμε με κάτι τέτοιο, δεν είναι χαζό. Το αν δεν βγει ο Γιώργος να κρίνουμε γιατί δεν βγήκε. Θα ήταν καλό εμείς σαν Έλληνες να ασχοληθούμε έτσι με πιο σημαντικά πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά τώρα τον τελευταίο καιρό σοβαρά προβλήματα. Ακριβώς. Και να δώσουμε ένα μεγάλο μπράβο στον Γιώργο. Είτε κερδίσει, είτε περάσει, είτε δεν περάσει. Ακριβώς. Είτε βγει τελευταίο, είτε πρώτο. Γιατί πολλές φορές η προσπάθεια μετράει πιο πολύ από την νίκη. Ακριβώς. Εγώ αυτό έχω να πω. αυτό έχω να δηλώσω και τέλος. Ελένη μου, δυστυχώς, ξέρεις πόσο θα ήθελα ακόμα να συνεχίσουμε έτσι, να συζητάμε και λοιπά. Τώρα θα πιω το καφεδάκι μου, μόνο μιλάμε όλες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με πιέζει ο χρόνος γιατί έχουμε ξεπεράσει λίγο, έχουν πάει 2 και 5 και είναι η κομιθή ο Γιάννης Μουτσόπουλος και του τρώμε λίγο από την ώρα, δεν πειράζει όμως. Έλα μωρέ Γιάννη, πες το, έχει πολλά φιλιά από την Ελένη, πες το γλυκάνουμε. Εντάξει. Οπότε, Ελένη μου, πίστεψέ με, θα μιλήσουμε και το Σεπτέμβριο με την κυκλοφορία του άλμπουμ. Το Σεπτέμβριο, και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Να έρθεις και από το μαγαζί όποτε θέλεις, καλούμε όλο τον κόσμο κιόλας. Αλλά είναι... να έρθεις, θα σε περιμένω, θα χαρώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι θα έρθω και λόγω του Χρήστου και λόγω ότι είσαι εσύ και της Πάολας, γενικότερα θα έρθω είναι η αλήθεια κάποια στιγμή. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, ξέρω ότι περνάτε καλά και όταν ακούω από πολύ στενούς συνεργάτες ότι περνάτε καλά, σημαίνει ότι περνάτε καλά, γι' αυτό είναι σούπερ. Περνάμε καλά, πραγματικά. Και... όταν έχει να κάνει με τέτοια άτομα όπως είναι η Πάολα και ο Χρήστος, περνάς καλά. Δεν γίνεται να περάσει καλά. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το όμορφο ξύπνημα, για την όμορφη κουβεντούλα. Ελπίζω έτσι να δεν σε έφερα σε δύσκολη θέση. Μπορεί να το κάνεις κάθε πρωί αυτό, άμα θέλεις. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου στην όμορφη Σκιάθο, βέβαια. και πολύ δύναμη για να συνεχίσεις έτσι δυναμικά. Το έχεις. Το έχεις. Σούπερ, καλό καλοκαίρι. Να περάσετε όλοι όμορφα και να χαμογελάτε όλοι πάντα. Αυτό. Να βάλουμε το χαμόγελο στη ζωή μας. Πολλά φιλιά, Ελένη μου. Γεια σου. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Γεια σου. Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η Ελένη Φουρέιρα. Είδατε, ανοιχτός άνθρωπος, πόσο ελεύθερη κουβέντα κάναμε, σούπερ γενικά περάσαμε. Και κάποια στιγμή, όπως ακούσατε την ίδια, θα την έχουμε και για συνέντευξη εδώ
Σωστά, ρε φίλε, 42 Σεπτέμβριο με το που θα κυκλοφορήσει το καινούργιο της άλμπουμ. Εγώ θα σας αφήσω φυσικά με την ολοκένουργια επιτυχία της Ελένη Φουρέιρα. Μια νύχτα μόνο μαζί με θηρίο. Ανανεώνουμε φυσικά το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη. Μέχρι τότε, να περνάτε σούπερ. Γεια σας.